Λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Γάζα, εκεί όπου πυροβολικό, αρματαμάχης και τεθωρακισμένα περιμένουν την εντολή για επίθεση, βρέθηκε ο απεσταλμένος μας Σταύρος Ιωαννίδης και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που μας έστειλε. Είναι πολεμική ετοιμότητα. Είναι πολεμική ετοιμότητα. Έχουν γίνει ανεφοδιασμοί, μεταφέρονται διαρκώς πυρομαχικά στα σημεία όπου γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις των αρμάτων και του προσωπικού. Η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα είναι πρώτων πυλών και οι Ισραηλινοί σε θέση μάχης. Άρματα μάχης Μερκαβά του Ισραηλινού στρατού παίρνουν θέσεις, παρατάσσονται στο χώρο συγκέντρωσης και μαζί με τα πληρώματά τους περιμένουν το πράσινο φως. Μια ανάσα κυριολεκτικά από τη λωρίδα της Γάζας. Αυτός είναι ένας ακόμη χώρος συγκέντρωσης δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού. Βλέπετε δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και κάποια άρματα μάχης, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 6 χιλιόμετρων από τη λωρίδα της Γάζας. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, τα οχήματα αυτά ανεφοδιάστηκαν με καύσιμα και πυρομαχικά και τα πληρώματά τους είναι δίπλα τους και περιμένουν. Και όλα δείχνουν πως υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού. Δυνάμεις οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί βεβαίως για έναν σκοπό, προκειμένου να μπορέσει να γίνει αυτή η χερσαία επιχείρηση, όπως λέμε, μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα το σφυροκόπημα στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας δεν έχει σταματήσει. Είναι το αποτέλεσμα ενός βομβαρδισμού από τα αεροπλάνα των Ισραηλινών, της Ισραηλινής αεροπορίας. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυστηροποιηθεί πολύ και τα τελευταία σημεία ελέγχου έχουν κλείσει. Βρισκόμαστε στο τελευταίο σημείο ελέγχου της πόλης Σντερότ με κατεύθυνση προς τη λωρίδα της Γάζας, η οποία απέχει περίπου 2,5 χιλιόμετρα προς αυτή την κατεύθυνση. Από εδώ πλέον περνούν μόνο στρατιωτικά και υπηρεσιακά οχήματα που μεταφέρουν δυνάμεις του Ισραήλ στην πρώτη γραμμή. Ο Σκάι με τον Σταύρο Ιωαννίδη και τον εικονολήπτη Απόλλωνα Δάρμα συνεχίζει το οδηπορικό και προσεγγίζει το κιμπούτς Κφάραζα, το μέρος όπου έγινε σφαγή. Το Κφάραζα είναι τόπος μαρτυρίου. Εδώ έχασαν τη ζωή τους δεκάδες Ισραηλινοί από την άγρια επίθεση της Χαμάς. Οι ένοπλοι της τρομοκρατικής οργάνωσης άνοιξαν πυρ εκτελώντας ανθρώπους στα αυτοκίνητά τους. Βλέπετε τα περισσότερα είναι γαζωμένα από σφαίρες, κατεστραμμένα, κάποια καμένα. Όσοι βρέθηκαν εκείνο το πρωινό. Την ώρα που ο Σταύρος Ιωαννίδης μεταδίδει ρεπορτάζ, ακούγονται βομβαρδισμοί. Αυτή ήταν η κεντρική σκηνή του φεστιβάλ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους με άγριο τρόπο εκατοντάδες Ισραηλινοί. Το μόνο που διακόπτει τη φρικιαστική ησυχία είναι η ήχη από τους βομβαρδισμούς στο βάθος. Λίγο μετά η αποστολή του Sky μπαίνει στον τόπο της τραγωδίας. Οι ιδιοκτήτες τους βέβαια δεν γνωρίζουμε αν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή τους ή αν δολοφονήθηκαν από τους ενόπλους της Χαμάς την ώρα που προσπαθούσαν να φύγουν. Η εικόνα πάντως στον χώρο εδώ όπου γινόταν το φεστιβάλ Supernova το Σάββατο όταν ξέσπασε η επίθεση της Χαμάς τα λέει όλα. Δεν το χωράει κυριολεκτικά ανθρώπινος νους αυτό που αντικρίζουμε. Κατεστραμμένα αυτοκίνητα, η μυρωδιά του θανάτου, αίματα στην άσφαλτο. Όλα αυτά δείχνουν την αγριότητα με την οποία εκδηλώθηκε η επίθεση των ενόπλων της Χαμάς. Ό,τι έχει μείνει εδώ δείχνει ότι νέοι άνθρωποι διασκέδαζαν και ξαφνικά έπρεπε να εγκαταλείψουν το σημείο. Τα πάντα είναι διαλυμένα και μαρτυρούν τη σφοδρότητα με την οποία οι άνθρωποι αυτοί δολοφονήθηκαν από τους ενόπλους της Χαμάς.